τρόπους αλλά και μεθόδους διερευνούν στην περιφέρεια Κρήτης με στόχο να θωρακίσουν αποτελεσματικότερα τις ελαιοκαλλιέργειες από τις δακοπροσβολές. Η αρμόδια ομάδα στην οποία συμμετέχουν εκτός από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και εκπρόσωποι των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, όπως και το ΕΛΓΟ Δήμητρα, στην πρώτη τη συνεδρίαση σήμερα ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια πρόταση είναι βέβαιο ότι αποτελεί μονόδρομο. Πώς μπορούμε ακόμα περισσότερο να βελτιώσουμε το πρόγραμμα της δακοκτονίας, να βρούμε σύγχρονες μεθόδους λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική αλλαγή, ώστε να έχουμε πιο σημαντικά αποτελέσματα. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να αλλάξει κάτι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση να είναι βασισμένη σε ένα άξονα που είναι η χημική φυτοπροστασία. Πρέπει να υπάρξουν και άλλοι άξονες. Να είναι παραστοειδή, να είναι συνεργιστές, να είναι μαζική παγίδευση, να είναι εκτός εποχής μαζική παγίδευση. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει στο έδαφος, βιοποικιλότητα. Υπάρχουν πολλά θέματα. Οι διερευνητικές συναντήσεις της ομάδας θα συνεχιστούν και στόχος είναι μέσα στον ερχόμενο Ιανουάριο η τελική πρόταση να σταλεί τόσο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσο και στην Ένωση Περιφερειών. Σε αυτή πάντως είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα περιλαμβάνεται η χρήση άλλων φαρμάκων, ίσως όμως η μείωσή τους και ταυτόχρονα πιθανότατα καινοτόμες μέθοδοι, όπως για παράδειγμα κάτι που εξετάζεται αυτή την ώρα είναι οι ηλεκτρονικές δακοπαγίδες, που σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία ενδεχομένως θα μπορούσαν να αποδώσουν τα μέγιστα, αν και όπως ξεκαθαρίστηκε, σε περιόδους ξηρασίας ο δάκος δεν ευνοείται. Τρεις δασικές ουσίες, τις διαχειριζόμαστε όσο καλύτερα μπορούμε και υπάρχουν και μετά εναλλακτικές δράσεις, οι οποίες όμως δεν προβλέπονται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα δακοκτονίας. Ή θα προβλεφθούν με κάποια τροποποίηση, ή θα πρέπει να γίνονται συντεταγμένα από ομάδες παραγωγών, από μια βοήθεια από την περιφέρεια προς τους παραγωγούς, έτσι ώστε να γίνονται οι δράσεις αυτές σταδιακά και να υποχωρεί το πρόβλημα του δάκου. Πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα δακοκτονίας μέσα από ηλεκτρονικές παγίδες που μπορούμε να έχουμε καλύτερα δεδομένα, αλλά είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε από σήμερα. Ο στόχος είναι να κατατεθούν προτάσεις, να αξιολογηθούν και μέσα στον Ιανουάριο να έχουμε τις τελικές προτάσεις που θα στείλουμε και στην Ένωση Περιφερειών και στο Υπουργείο. Σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα δακοπροστασίας φέτος πήγε καλά, παρά τη μειωμένη παραγωγή, τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης όσο και ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ξεκαθάρισαν ότι ούτε το πρόγραμμα της δακοπροστασίας μπορεί να μείνει έξω από τη συνολικότερη μέρημνα που πρέπει να δοθεί με στόχο την προστασία της ελαιοκαλλιέργειας από το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή πρόβλημα που είναι η ξηρασία. Η φυτοπροστασία πλέον ξεφεύγει από τον κεντρικό της ρόλο, γιατί ήταν ο δάκος. Δεν έχουμε παραγωγή γιατί έχουμε δάκο. Τώρα είναι και η καλλιέργεια. Είναι και τα δύο. Άρα γίνεται λίγο πιο πολύπλοκο, αλλά θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να το φέρουμε εκεί που πρέπει και να γίνει πραγματικότητα σύντομα.